Έχουμε ήδη συνδεθεί για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την απεσταλμένη του Open στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο, από το διάγγελμα πριν από λίγο του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, με μηνύματα και καλέσματα. Που ηγείται, Ματίνα, της προσευχής της Παρασκευής στο μουσουλμανικό κόσμο, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, και σε μια δημόσια ομιλία του που την κάνει μετά από σχεδόν 5 χρόνια, μετά δηλαδή από την δολοφονία του διοικητή των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, του Κασέμ Σουλεϊμανί, από αμερικανική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Ο ίδιος απευθύνθηκε στον αραβικό κόσμο, σε πλήθος πιστών, φαίνονται και στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι οποίοι κρατούσαν εικόνες και φωτογραφίες των ηγετών αυτών που ο αραβικός κόσμος ονομάζει άξονα της αντίστασης, δηλαδή των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης, της Χεσμπολά, της Χαμάς, των Χούθη, της Ιεμένης, ακόμη και αρχηγών από την Συρία όπως και το Ιράκ. Ο ίδιος είπε ότι θρηνεί ο αραβικός κόσμος και το Ιράν το θάνατο του Χασάν Ασράλα, του ηγέτη της Χεσμπολά, ενώ την ίδια ώρα ανέφερε πως ήταν νόμιμη η επίθεση που έκανε το Ιράν πριν από 2 ημέρες στο Ισραήλ. Διατηρεί, όπως είπε, το δικαίωμα και για επόμενη επίθεση, ενώ χαρακτήρισε νόμιμη και δικαιολογημένη και την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε οποιονδήποτε επιτίθενται έχει το δικαίωμα και ο ίδιος να αμήνεται. Την ίδια ώρα βέβαια να πούμε ότι στα πλάνα εμφανίζεται δίπλα του ο αδερφός του υποψήφιου για την ηγεσία της Χεσμπολά μετά από το θάνατο του Χασάν Ασράλα, ο οποίος βέβαια ο αδερφός του ήταν αυτός που βρέθηκε στο στόχαστρο της Ισραηλινής επίθεσης χθες το βράδυ στη Βηρυτό, μετά από μια ουσιαστικά Ισραηλινή επίθεση και την φλεγόμενη περιοχή στην οποία είχε μετατραπεί η περιοχή της Βηρυτού, με το Λίβανο επίσης να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ισραηλινών δυνάμεων. Και βέβαια όλα αυτά σε μια χρονική συγκυρία που έχουμε την πληροφορία πως, κοιτάζει το κινητό μου, Ματίνα, γιατί εδώ οι σιρήνες ηχούν συνεχώς. Βρισκόμαστε στη Χάιφα, στη μεγαλύτερη πόλη του Βόρειου Ισραήλ. Ακούω τις εκρήξεις εδώ αριστερά μου, προφανώς είναι από τις αναχαιτήσεις. Συνεχή συναγερμή από το πρωί εδώ στο Βόρειο Ισραήλ. Είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σιρήνες στη Χάιφα. Είναι συνεχής η συναγερμή αυτή την ώρα στην σύνδεσή μας και όλο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ βρίσκεται στο κόκκινο. Εδώ που βρισκόμαστε ακούγονται οι εκρήξεις. Είναι ένα μπαράζ ρουκετών της Χεσμπολά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί και την ώρα, μάλιστα, Ματίνα, που όπως λέγαμε ο θρησκευτικός ηγέτης απευθύνει αυτήν την ομιλία στον αραβικό κόσμο. Μόνο χθες ανακοινώθηκε ότι 230 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Χεσμπολά προς το Βόρειο Ισραήλ. Συνεχίζονται να ακούγονται οι εκρήξεις. Έχει ενεργοποιηθεί αεράμινα το Iron Dome του Ισραήλ για να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει. Και όλος ο κόσμος βλέπουμε βρίσκονται, όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μια αναστάτωση εδώ. Τους βλέπουμε που μετακινούνται προς τα διάφορα σημεία για να προφυλαχτούν και οι ίδιοι. Υπάρχει μια ανησυχία μεγαλύτερη, τα πράγματα φαίνεται ότι δυσκολεύουν ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη κατάσταση εδώ και στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Τώρα, ως προς τις υπόλοιπες εξελίξεις, να σας πω ότι αυτή η ομιλία του Χαμενεΐ έρχεται την ώρα που γνωρίζουμε πως τουλάχιστον η σωρός του Νασράλα έχει καεί και σε μια προσωρινή διαδικασία, όπως ανακοινώνεται από τις αρχές, και θα ακολουθήσει μάλιστα η κηδεία του, ενώ την ίδια ώρα να σε ενημερώσω και ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφτηκε, βρίσκεται στο Λίβανο, είχε συνάντηση με αξιωματούχους εκεί και αυτό που προκύπτει ως ανακοίνωση και του ίδιου είναι ότι το Ιράν θα στηρίξει το Λίβανο στην αντιμετώπιση των επιθέσεων του Ισραήλ. Και τώρα ως προς τα υπόλοιπα βλέπετε ότι η κατάσταση στο Βόρειο Ισραήλ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και οι ρουκέτες εκτοξεύονται συνεχώς, ενώ παράλληλα μια χερσαία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο νότιο τμήμα
του Λιβάνου. Όλοι οι οικισμοί του Νότου βρίσκονται υπό τους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στρατευμάτων. Το πυροβολικό επιχειρεί συνεχώς, όπως και η Ισραηλινή αεροπορία συνδράμει και αυτή στο έργο για την καταστροφή, όπως ισχυρίζεται ο στρατός του Ισραήλ, των στόχων της Χεσμπολά. Μάλιστα, ήδη δίνονται στη δημοσιότητα από τον στρατό του Ισραήλ και βίντεο, όπως και φωτογραφίες από τον οπλισμό που διατηρεί η Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Και μιλάμε ακόμη και για πυρομαχικά. Έχουν βρει, όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλοί στρατιώτες, και εκτοξευτές πυράβλων. Και πριν από λίγο, μάλιστα, ανακοίνωσε ο στρατός ότι έχει καταφέρει να... Ναι, με τις μάχες, Ματίνα, να γίνονται μέσα σε οικιστική ζώνη στα χωριά του Νότιου Λιβάνου, μάχες σώμα με σώμα, και το Ισραήλ να μιλάει τουλάχιστον για εξουθένωση των μελών της Χεσμπολά που βρίσκεται σε πόλεμο, που διεξάγονται συγκεκριμένες μάχες. Mm-hmm. Βέβαια, την ίδια ώρα να πούμε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ζώνη ασφαλείας γύρω από τα σύνορα, μια buffer zone, να μεταφέρουν ουσιαστικά τα μέλη της Χεσμπολά, να τα εξοντώσουν, να τα μεταφέρουν πέρα από τον ποταμό Λίτανη. Αυτό είναι μια ακτίνα περίπου 9 χιλιόμετρων. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και περισσότερο η διαδικασία της μεταφοράς των σύνορων, ο στόχος δηλαδή των Ισραηλινών στρατευμάτων. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει καταφέρει να εξοντώσει έναν ακόμη διοικητή της Χεσμπολά, τον υπεύθυνο της υπηρεσίας πληροφοριών. Μάλιστα, και οι εξελίξεις συνεχίζουν και είναι καταιγιστικές, Αδαμαντία Λιόλιου.